Ακόμη πιο σπουδαία από όσο νομίζαμε, μιας και βλέπουμε τις εξελίξεις στην υγεία, βλέπουμε αρκετούς ανθρώπους αδίκως να φεύγουν νωρίς, θα έλεγα, εκτός ραντεβού από κοντά μας. Άργια, πρέπει να το δούμε σοβαρά, να μην το παίρνουμε πρόχειρα. Επιτέλους, μετά από χρόνια, παίρνει μπρος ξανά τον επόμενο μήνα και το κέντρο υγείας σε άλλη θέση. Είχε μείνει αρκετά πίσω. Γνωρίζουμε ότι είναι ήδη χρηματοδοτημένο και πρόκειται μέσα στο ΕΠΣ8 να δημοκρατηθεί. Άραγε, θεωρητικά, αν δεν πάει και αυτή τη φορά κάτι άλλο στραβά, μέσα στα επόμενα 3 χρόνια θα έχουμε και ένα σύγχρονο κέντρο υγείας. Μεγάλη μου τιμή να είμαι εδώ, είναι μεγάλη μου τιμή να είναι η αίθουσα γεμάτη, γιατί δεν έχει πολύ καιρό που ξανακάναμε μια ομιλία. Και όταν η ζωή μου, το πρώτο λίγο η ζωή θα έρθει ο κόσμος, με έχουν ακούσει, με ξέρουν, θα έρχονται στο ιατρείο, έχω κάτι καινούριο να πω. Και μου είπε, πάντα υπάρχει κάτι καινούριο, και πάντα υπάρχει κάποιο που θέλει να το φρεσκάρει. Και να δει και αν υπάρχει μια εξέλιξη σε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Έτσι. Και γι' αυτό το λόγο με πολύ αγάπη μου εδώ, το ξέρω ότι σας αγαπώ. Πολλά κορίτσια από εδώ μέσα και κυρίες έρχονται και με τιμάνε στο ιατρείο. Και με την ψυχή μου δεν έχει φύγει από τη Σιάτιστα. Εντάξει. Είμαι εδώ. Και όταν μπορώ να κάνω κάτι, είμαι εδώ και ο Δήμαρχος το ξέρει. Και εν πάση περιπτώσει θέλω να είμαστε καλά. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία. Και η υγεία μας είναι πολύτιμη. Και αν δεν τη χάσουμε, δεν καταλαβαίνουμε την αξία της, γιατί τη θεωρούμε δεδομένη. Έτσι. Θα πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ τώρα με την ευκαιρία, γιατί τον έχω εδώ μπροστά, τον κύριο Παπα-Νικολάου, που με τιμάει με την παρουσία του, ο οποίος δεν θέλει να το λέω, αλλά θα το πω. Όταν ο σύλλογος, ο δικός μου, η Νέα Ελπίδα Θεσσαλονίκης, που κάνουμε τόσες πολλές εθελοντικές δράσεις, έχει ανάγκη, μόλις τον πάρω πλέον και εγώ, κύριε Κώστα, έχουμε αυτό το θέμα, ο κύριος Κώστας είναι πάντα παρόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σκέφτηκα πριν ξεκινήσω αν πρέπει να ανοίξω την παρουσίαση, αλλά ίσως δεν χρειάζεται να την ανοίξω την παρουσίαση, γιατί οι περισσότερες την ξέρετε, πιο καλά να τα πούμε, προφορικά. Και είμαι στη διάθεσή σας ό,τι θέλετε να το ρωτήσετε, εδώ, αλλά έχουμε φροντίσει να έχουμε και ένα κρεβάτι κάτω στο ισόγειο. Όσες κυρίες θέλουν κάτι να ρωτήσουν ιδιαιτέρως ή κάτι να δείξουν ιδιαιτέρως, θα πάμε στη διάθεσή σας για όσο χρόνο χρειαστεί να πάμε κάτω στο ιατρείο αυτό και να σας απαντήσω σε ό,τι μπορώ και σε ό,τι εσείς χρειάζεται να ξέρετε. Ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω με το θέμα της πρόληψης. Μεγάλη υπόθεση η πρόληψη. Μεγάλη υπόθεση. Αν σκεφτείτε ότι στις προβολές αυτές που έχουμε τον παλαιότερο χρόνο μιλάμε για μία γυναίκα στις 8 και πέσει το κάνανε μία γυναίκα στις 7 η παγκόσμια κοινότητα και από το 25 θα μιλάμε για μία γυναίκα στις 6. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Πόσες γυναίκες είμαστε εδώ μέσα. Πόσο εύκολο είναι να ακούσουμε σε κάποια στιγμή κάτι δεν πάει καλά. Άρα λοιπόν αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρουμε ακριβώς εμείς οι γιατροί που ασχολούμαστε με αυτό για ποιο λόγο συμβαίνει. Δεν έχω μια απάντηση να σας πω ότι μην κάνεις αυτό για να μην σου συμβεί. Γιατί δυστυχώς είναι το περίπλοκο το ζήτημα.
Φταίει τι? Φταίει πλέον ότι υπάρχει μια κληρονομικότητα? Φταίει. Όταν έχουμε μια γυναίκα στην οικογένεια που έχει νοσήσει με καρκίνο στο μαστό, όλες οι γυναίκες της οικογένειας, μικρές, μεγάλες, ανήκουν στην ομάδα υψηλού κινδύνου. Άρα μην λέτε κι ήταν πρώτη μου ξαδέρφη από τον μπαμπά μου και δεν πειράζει. Πειράζει. Η μάνα δεν πρέπει να πειράξει, αλλά πρέπει να κάνουμε να είμαστε τακτικοί στον έλεγχό μας. Πειράζουν οι ορμόνες. Οι περισσότεροι καρκίνοι που βρίσκουμε είναι όρμονα εξαρτώμενοι. Έτσι. Θα μου πείτε και τι να κάνω εγώ για τους ορμόνες. Ξέρω τι τρώω. Αν δεν ξέρω τι τρώμε. Έτσι. Έχω έναν φίλο στην Βουλγαρία που είναι διευθυντής σε μια εταιρεία με τα λιπάσματα και λέει: ξέρεις τι έχονται και παίρνουν οι δικοί μας. Τα πιο φθηνά λιπάσματα, τα χειρότερα. Αυτά λοιπόν τι γίνονται? Δεν γίνονται ένα δηλητήριο που λίγο-λίγο μέσα στο σώμα μας φωλιάζει και από κάτω θα το βγάλουμε? Παίρνουμε ορμόνες. Σήμερα νέα κορίτσια, όμορφα κορίτσια, παλικάρια θέλουν να κάνουν παιδί και δεν μπορούν να κάνουν παιδί. Και δεν ξέρουμε τι φταίει. Η γιαγιά έκανε στον πόλεμο ένα σωρό παιδιά. Σήμερα όμως, με τόσες ιδανικές συνθήκες, δυστυχώς τα παιδιά, οι νέοι, τα ζευγάρια αναγκάζονται να καταφύγουν σε κέντρα εξωσωματικής για να βοηθήσουν